Αντιπεριφερειάρχα, θα θέλαμε να μας λέγετε μερικά πράγματα αναφορικά με το επιδοτούμενο πρόγραμμα για των ψηφιακών εφαρμογών, για τον πολιτισμό και τουρισμό. Ποιους αφορά και ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Καλημέρα σας, κύριε Απολούτου. Να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά είστε κοντά μας προκειμένου να αναδείξετε τα θέματα της περιφέρειάς μας. Στο συγκεκριμένο κάλεσμα, στη συγκεκριμένη πρόσκληση, οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά εκτός από την περιφέρειά μας οι δήμοι της περιφέρειάς μας, οι φορείς, οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Τουρισμού. Μέσα σε αυτούς θα μπορούσε να είναι ακόμα και σύλλογοι οι οποίοι ανήκουν στο Μητρό του Υπουργείου Πολιτισμού ή του Υπουργείου Τουρισμού, αρκεί να έχουν επισυνάψει με τα αρμόδια Υπουργεία προγραμματικές συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πρόσκληση η οποία, ξέρετε, ίσως στα αυτιά κάποιον έχει περίεργα, αλλά θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Εμείς είμαστε εδώ πέραν του να ανακοινώσουμε την πρόσκληση η οποία ήρθε πολύ γρήγορα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ως Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Ανάπτυξης, μόλις και όλες τις πρώτες 10 μέρες που μπορέσαμε και ανακοινώσαμε μια τέτοιου είδους πρόσκληση η οποία αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτούμενους πόρους της περιφέρειάς μας. Θα πρέπει να δώσουμε την κουλτούρα λοιπόν και το στίγμα, το τι πρέπει να κάνουν και το πώς πρέπει να κινηθούν κυρίως οι δήμοι μας προκειμένου να μπορέσουν από αυτό το μεγάλο κουμπαρά να πάρουν χρήματα. Σίγουρα θα μπορούσαν στην Κόνα να αναπτυχθούν διάφορα μοντέλα. Το ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι applications τα οποία θα ξεναγούν τον κόσμο στα μουσεία μας ή στα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ακόμα και στο Ιπποκράτειο Ίδρυμα θα μπορούσαμε να μπούμε σε μια άλλη εποχή με την ψηφιακή μετάβαση ως όπλο, να μπορέσουμε να δώσουμε, ξέρετε, μέσω από ακουστικής ξεναγήσεις ή από ψηφιακές ξεναγήσεις το στίγμα στον επισκέπτη και να του δείξουμε τι ακριβώς έχουμε να δώσουμε ως τόπος. Είναι πάρα πολλές οι ιδέες οι οποίες υπάρχουν και θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν ώστε να οριμάσουν για να μπορέσουν οι δήμοι μας να ενταχθούν σε αυτά τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Εμείς τα χρηματοδοτούμενα αυτά προγράμματα τα φωνάζουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε και είμαστε σε θέση πέραν του να τα επικοινωνήσουμε, να καθοδηγήσουμε και τους δυνητικούς δικαιούχους έτσι ώστε να μπορέσουν να αντλήσουν χρήματα από τέτοιου είδους προγράμματα. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του προγράμματος και ποια ενημέρωση θα υπάρχει στους δήμους για να μπουν στη διαδικασία αυτής της ψηφιοποίησης και αυτών των νέων εφαρμογών που, όπως είπατε, μπορούν να αναπτύξουν το κομμάτι το ψηφιακό που αναφορικά και με τον πολιτισμό αλλά και με τον αθλητισμό? Κοιτάξτε, το κομμάτι δεν έχει να κάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τον αθλητισμό, έχει να κάνει με τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Ενδεχομένως να έρθει κάποιο άλλο στο μέλλον. Είναι μέσα από καμιά φορά από τη λαθάνουσα γλώσσα βγαίνει η αλήθεια, κύριε Πολίτου, οπότε δώσατε μια πολύ ωραία πάσα. Σε κάθε περίπτωση, στο κομμάτι της ενημέρωσης, ήδη έχουμε προγραμματίσει μια συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Τσικό και τον Αντιδήμαρχο των Αρμόδιων για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, την κυρία Βουκελάτου και τον κύριο Χόνδρο αντίστοιχα, μαζί με τους συνεργάτες τους, προκειμένου να μπορέσουμε να τους καθοδηγήσουμε για το τι θα πρέπει να ετοιμάσουν, τι πρόγραμμα θα είναι αυτό που θα πρέπει να οριμάσει έτσι ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους γρήγορα μέχρι τις 15 Τρίτου που προβλέπει η λήξη του προγράμματος και να είναι έτοιμοι. Ακόμα και αν δεν προλάβουν όμως φέτος να τα υποβάλουν, αυτό το πρόγραμμα ανοίγει, ίσως να ανοίξει και τον επόμενο χρόνο, ίσως να κυνηγήσουμε ακόμα μεγαλύτερα κονδύλια, αρκεί να υπάρχει ζήτηση. Η ευλογία είναι τα τέτοιου είδους προγράμματα να μην φεύγουν πίσω αναξιοποιητά. Τώρα, όσον αφορά το τι μπορούν να κάνουν, είναι όλα αυτά που προανέλησα μαζί με πολλά άλλα από τα οποία θα πούμε και στην συνάντηση που έχουμε τους ανθρώπους αυτούς και βεβαίως με ανθρώπους από διάφορους δήμους οι οποίοι είναι σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου να τους ενημερώσουμε, να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω που χρειάζονται για να μπορέσουν να στήσουν μόνοι τους αυτό που πραγματικά ο κάθε Δήμος χρειάζεται ξεχωριστά. Εγώ πιστεύω ότι στο Δήμο Τσικό, για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει ένα application το οποίο θα το χρησιμοποιεί ο τουρίστας ή ακόμα και ο ντόπιος που θα θέλει να ξεναγηθεί στα κτίρια μας, τα οποία έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω, αλλά και στα μουσεία μας, προκειμένου να μπορέσει να πάρει ένα χάρτη οδηγιών, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ακολουθήσει μια διαδρομή στην οποία θα μπορούσε να καλύψει όλα τα μουσεία μας και τα κτίρια τα οποία αξίζει να δει κάποιος. Με αυτό το χάρτη σίγουρα θα βοηθήσουμε πέραν
του μοντέλου της ψηφιακής ανάπτυξης που έρχεται πλέον να μπει στη ζωή μας για τα καλά, θα ακολουθήσουμε και την βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στις τοπικές επιχειρήσεις, στις κεντρικές πλατείες, να γεμίσουν από ζωή, έτσι ώστε ο κόσμος να κινηθεί όσο περισσότερο γίνεται μέσα στην πόλη μας. Βλέπετε, το ένα φέρει το άλλο. Δηλαδή, εδώ ο τουρισμός μπορεί να συνδυαστεί άψογα με τον πολιτισμό και αντίστροφα, αλλά μπορούμε να βλέψουμε και άλλα κομμάτια τα οποία έχουν να δώσουν στην τοπική κοινωνία. Κύριε Βοζίδη, τα κονδύλια αυτά είναι άμεσα καταβλητέα, είναι άμεσα, δηλαδή τα απορροφά όποιος δήμος κάνει το αίτημα, ή είναι κάτι το οποίο πρέπει να τηθεί τώρα και να το πάρει μετά ίσως από 1 ή 2 χρόνια. Κοιτάξτε, το άμεσα είναι αναλόγως πώς το εννοεί κανένας. Ξέρετε, στο δημόσιο το ένα χρόνο μπορεί να υποθεί ως άμεσο. Δεν είναι μεγάλος καιρός. Σε κάθε περίπτωση, αφού γίνει η αίτηση, το κάθε αίτημα έχει το ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα ανάλογα με το τι περιλαμβάνει και το πόσο χρόνο θέλει για να στηθεί. Βλέπετε, μια πλατφόρμα, ας πούμε, για παράδειγμα, για να στήσει ένας προγραμματιστής στις μέρες μας, μπορεί να χρειαστεί και 6 μήνες. Δεν είναι κάτι απλό. Σε κάθε περίπτωση, τώρα μιλάμε για το στάδιο της υποβολής πρότασης, οπότε θα πρέπει να πάρουμε την πρόταση, να την μελετήσουμε και έπειτα να δούμε κάθε μία ξεχωριστά τι χρονοδιάγραμμα έχει. Εγώ θα σας πω με αυτή την έννοια, επειδή καταλαβαίνω ακριβώς πώς ρωτάτε, ότι ενδεχομένως όχι, δεν είναι άμεσα. Γιατί χρειάζονται το χρόνο τους για να οριμάσουν και για να υλοποιηθούν.